Σήμερα θα δούμε τρεις εφαρμογές που χρειάζεσαι, αλλά και δεν χρειάζεσαι. Τι εννοώ? Θα δεις το βίντεο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσει το τέτοιο βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server και φυσικά TikTok για να μην χάνεις τίποτα από tips and tricks για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Το πιο βασικό, το Instagram. Εκεί που ανεβαίνουν όλα. Όλα μα όλα. Έχουμε και λέμε. Πολύ βασικό το σημερινό βίντεο. Σήμερα θα ξεσκαρτάρουμε εφαρμογές. Σήμερα θα σβήσουμε τρεις εφαρμογές από το κινητό μας, τις οποίες δεν χρειαζόμαστε αλλά τις έχουμε ανάγκη. Τι εννοώ? Τρεις εφαρμογές third party έχουμε στο κινητό μας, τις οποίες χρειαζόμαστε κατά καιρούς, αλλά τις έχει το iOS μέσα και δεν το γνωρίζουμε. Πρώτη και βασική εφαρμογή είναι Scan QR Code. Τι είναι ο QR Code? Είναι ένας κωδικός, σαν αυτόν εδώ πέρα ακριβώς, τον οποίο αν το σκανάρεις, σκανάρετε τον και θα δείτε τι θα γίνει. Πατήστε κλικ. Σκανάρετε. Ωραία. Βλέπετε λοιπόν ότι μόλις το σκανάρετε σας ανοίγει μία σελίδα την οποία εγώ έχω επιλέξει. Θέλετε να δούμε πώς κάνουμε QR code? Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να σας δείξω το πώς γίνεται και διαδικασία να δημιουργήσεις το δικό σου προσωπικό QR code εντελώς δωρεάν. Επίσης μπορείς να δημιουργήσεις και κωδικό Wi-Fi QR code, να σκανάρουν δηλαδή το QR code και να σου μπαίνει κατευθείαν το Wi-Fi στο κινητό σου. Εύκολο. Τίμιο, δεν το ήξερες. Θα δείξω λοιπόν αν θέλετε, πείτε μου κάτω στα σχόλια αν. Μπλα μπλα μπλα. Τιμιό. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα εφαρμογή, το QR code, όλοι είχαμε παλιά ένα QR code scan στο κινητό μας. Πλέον δεν χρειάζεται να έχουμε QR code scan, καθώς το κάνει το iPhone από μόνο του. Δηλαδή, αν ανοίξουμε τη λειτουργία της κάμερας, μπορούμε φυσικά να κάνουμε scan QR code. Εάν σε περίπτωση ανοίγεις την κάμερά σου και δεν κάνεις scan QR code, πρέπει να πας στη ρυθμίση της κάμερας και να το ενεργοποιήσεις. Αλλά από default είναι ενεργοποιημένο, οπότε μη μου στεναχωριέσαι. Σκανάρεις λοιπόν το QR code, τον κωδικό, και σε πάει κατευθείαν, σου βγάζει το παράθυρο όπως είδατε τέρμα πάνω και σε πηγαίνει κατευθείαν στην σελίδα που βλέπεις το QR. Εφαρμογή που δεν χρειάζεσαι, νούμερο 2, είναι φυσικά η αναγνώριση τραγουδιών. Οι περισσότεροι, και φαντάζομαι όλοι που βλέπετε αυτό το βίντεο, έχετε σίγουρα μια εφαρμογή την οποία κάνετε αναγνώριση μουσικής. Ακούς μια μουσική στο ραδιόφωνο και πραγματικά σου αρέσει. Ακούς δηλαδή Καβάλα News 102,8 και λες θέλω να ακούσω αυτό το τραγούδι. Ποιο είναι? Ποιο είναι αυτό το τραγούδι που παίζει? Οπότε ανοίγεις την εφαρμογή αυτή και κάνεις αναγνώριση μουσικής. Και αυτόματα σου την βρίσκει και σου λέει ποια είναι. Πλέον δεν χρειάζεται καθώς το κινητό σου το έχει από default στο κέντρο ελέγχου. Τι εννοώ? Η πιο γνωστή σε όλους εφαρμογή αυτή είναι η Shazam. Το Shazam λοιπόν είναι μια εφαρμογή την οποία έχουμε όλοι στο κινητό μας, το app του Shazam, και πηγαίνουμε και κάνουμε αναγνώριση ήχων από το Shazam. Αλλά μέχρι να μπει στο Shazam, μέχρι να ανοίξεις, μέχρι μπορεί να χάσεις και το τραγούδι. Οπότε τώρα μπορείς πάρα πολύ εύκολα από το κέντρο ελέγχου να κάνεις scroll down και να πατάς το Shazam και να κάνει κατευθείαν αναγνώριση χωρίς να χρειάζεται να ανοίγεις την εφαρμογή. Και άμεσα σου γράφει το τραγούδι ποιο είναι και σε πηγαίνει στην επίσημη σελίδα του Shazam και σου λέει ότι το τραγούδι σου είναι αυτό. Το κάνεις ένα screenshot και το κρατάς, ή κάνεις copy τον τίτλο και τον κάνεις download κατευθείαν από το YouTube με τα βίντεο που έχουμε δείξει φυσικά. Πώς και έχει γίνει αυτό? Το 2018 λοιπόν η Apple εξαγόρασε για 400.000 ευρώ, δηλαδή κοντά μισό εκατομμύριο, αγόρασε το Shazam από την εταιρεία Shazam. Δηλαδή από τον δημιουργό που έφτιαξε το Shazam, το εξαγόρασε. Οπότε το έχει βάλει μέσα στο iOS. Πώς μπορούμε αυτό εμείς να το βρούμε? Πάρα πολύ εύκολα θα πάμε στις ρυθμίσεις. Θα πάμε περίπου στη μέση που λέει κέντρο ελέγχου και στο κέντρο ελέγχου θα κατεβούμε κάτω. Εγώ το έχω ήδη ενεργοποιημένο, βλέπετε πάνω αναγνώριση μουσικής. Θα το έχει κάτω σε εσάς, οπότε θα πατήσετε συν και θα σας πάει επάνω. Οπότε μόλις εσύ ακούσεις κάποιο τραγούδι το οποίο σου αρέσει, πατάς εδώ πέρα και το κινητό σου κάνει αναγνώριση το Shazam, το τραγούδι που ακούει εκείνη την ώρα. Το Shazam είναι ενεργοποιημένο αυτή τη στιγμή. Παπ, το βρήκε. Πατάω για να μην έχω και copyrights. Πατάμε και βλέπετε ότι βγάζει η βιαδά μου, φωτιά μου, και σου βγάζει ακριβώς το τίτλο του άλμπουμ. Πότε δημιουργήθηκε το τραγούδι, πόσα Shazam search έχουν γίνει σε αυτό το τραγούδι, πότε έγινε release το τραγούδι, τι είδος τραγουδιού είναι. Και μπορείς πολύ απλά να πατήσεις ακρόαση στο Apple Music, αν πληρώνεις Apple Music, ή να πατήσεις play. Να ακούσει, να σιγουρευτεί αν είναι σίγουρο αυτό, και μετά πολύ απλά πας και το κάνεις ένα search οπουδήποτε θέλεις. Μπορείς να το κάνεις share, μπορείς να το κάνεις screenshot. That's it. Εύκολα
και γρήγορα. Η τρίτη εφαρμογή που σου έχω, την οποία δεν χρειάζεσαι, αλλά πραγματικά χρειάζεσαι, είναι το σκάν εγγράφων. Κατά καιρούς έχουν βγει και εφαρμογές επιπληρωμή που είναι για να σκανάρεις, αλλά δεν το χρειάζεσαι πραγματικά, καθώς έχεις την καλύτερη εφαρμογή στο κινητό σου χωρίς να το ξέρεις. Πλέον, εδώ και αρκετό καιρό, νομίζω από το iOS 14 και μετά, μόλις βγήκε δηλαδή το πρώτο release του iOS 14, οι σημειώσεις έχουν γίνει ανάρπαστες. Και θα δούμε και στην πορεία περισσότερα tips για τις σημειώσεις. Τώρα, μέσω των σημειώσεων λοιπόν μπορείς πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα να κάνεις οποιοδήποτε έγγραφο scan και να το αποθηκεύσεις είτε στις σημειώσεις, είτε να το κάνεις PDF, είτε να το στείλεις να το κάνεις share σε εικόνα, είτε σε οτιδήποτε μορφή θέλεις. Πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Πάμε λοιπόν να σας κάνω ένα δοκιμαστικό. Έχω εδώ πέρα ένα χαρτί που βρήκα στο ραδιόφωνο. Ανοίγω τις σημειώσεις, πατάω δημιουργία νέα σημειώσεις και με βγάζει εδώ πέρα. Βλέπετε κάτω έχει μια φωτογραφική μηχανή. Την πατάω και μου γράφει επιλογή φωτογραφίας ή βίντεο. Λήψη φωτογραφίας ή βίντεο, να τραβήξει αυτή τη στιγμή δηλαδή. Και από κάτω λέει σάρωση εγγράφων. Δείτε πάρα πολύ εύκολα το πόσο όμορφα γίνεται. Πατάς σάρωση, το πηγαίνεις από επάνω. Και στο πιάνει. Και μπορείς πολύ εύκολα να πας μετά να σβήσεις τα σημεία που δεν θέλεις. Σου βγάζει και το μεγενθετικό φακό για να ξέρεις που θα κάνεις crop. Και πατάς διατήρηση σάρωσης. Και βλέπετε ότι αν εγώ πατήσω κάτω αριστερά, ότι είναι σαρωμένο, έτοιμο το κείμενό μου και μπορώ να το κάνω εύκολα οτιδήποτε θέλω. Εάν πατήσω τέλος, πατάω αποθήκευση και βλέπω ότι είναι ένα σαρωμένο έγγραφο. Τώρα, αυτό εδώ πέρα μπορείς πάρα πολύ εύκολα να το κάνεις κοινή χρήση, να το κάνεις αντιγραφή, να το κάνεις αποστολή, να το κάνεις οτιδήποτε θέλεις. Αυτές ήταν λοιπόν οι τρεις εφαρμογές που χρειάζεσαι, πραγματικά χρειάζεσαι, αλλά δεν χρειάζεσαι τις third party εφαρμογές που έχεις μέσα στο κινητό σου. Οπότε τώρα πολύ εύκολα μπορείς να τις σβήσεις. Επίσης, θα σας δείξω περισσότερα πράγματα για τις σημειώσεις κάποια στιγμή. Θα κάνουμε ένα βίντεο για να σας δείξω το πόσο τέλειες είναι πια οι σημειώσεις και το πόσο πολλά όμορφα και ωραία πράγματα μπορείς να κάνεις από εκεί μέσα. Αν σου αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι σε κανένα να μην χάσεις κανένα από το επόμενο βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server και φυσικά TikTok για να μην χάνεις νέα tips and tricks. Και το πιο βασικό απ' όλα, Instagram για να μην χάνεις σίγουρα κανένα νέο περιεχόμενο σε οποιαδήποτε πλατφόρμα και αν ανέβει. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά.